Είναι ο ανταποκτής μας στη Ρώμη, ο Δημήτρης Δελιολάνης, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο και θα μπορούσε να μας δώσει λίγο από τις εμπειρίες του. Ναι, η μία από τις δύο κυριότερες διαφορές ανάμεσα στην ιταλική εμπειρία και την ελληνική που αρχίζει τώρα είναι ότι στην Ιταλία δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα νομοθετική ρύθμιση. Όπως είναι γνωστό, οι ιδιωτικές τηλεοράσεις γεννήθηκαν με την κατάργηση του μονοπωλίου της ΡΑΕ από το Συνταγματικό Δικαστήριο, που το θεώρησε αντισυνταγματικό να υπάρχει το μονοπόλιο του κράτους. Και από τότε κανείς δεν κατάφερε να επιβάλλει ένα πλαίσιο νομοθετικό που να ρυθμίζει τα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή από ένα συνταγματικό κενό ξεκίνησε η ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ιταλία. Ναι. Έγιναν ορισμένες προσπάθειες. Υπουργός τηλεπικοινωνιών, ο Όσκαρ Μαμί, ένας ρεπουμπλικάνος, ο οποίος ο Φουκαράς, πρέπει να το πούμε Φουκαρά, επεξεργάστηκε τρία νομοσχέδια, τα οποία έχω μελετήσει βεβαίως, για να ρυθμίσει την κατάσταση αυτή και τις τρεις φορές απορρίφθηκαν πριν ακόμα παρουσιαστούν στη Βουλή. Δεν υπάρχει νόμος. Υπάρχει η ζούγκλα της κεραίας, όπως τη λένε χαρακτηριστικά. Της μεγαλύτερης κεραίας. Ναι, της χειρότερης κεραίας. Ναι. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι πώς αντέδρασαν τα κρατικά κανάλια στα ιδιωτικά κανάλια. Ναι, και ποια βγήκαν ωφελημένα. Βεβαίως, είναι η δεύτερη διαφορά με την Ελλάδα. Ενώ εδώ, από ό,τι βλέπουμε από τις δηλώσεις, η κύρια μάχη θα δοθεί στο τομέα των ειδήσεων, της ενημέρωσης, στην Ιταλία η κύρια μάχη δόθηκε προπαντός στο πρόγραμμα. Στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, ναι. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, διότι από την αρχή φάνηκε ότι η ΡΑΗ, η κρατική τηλεόραση, στον τομέα των ειδήσεων ήταν ακαταμάχητη. Δεν μπορούσε να υπάρξει ανταγωνισμός. Φέτος, στη φετινή σεζόν, τα τρία κανάλια του Μπερλουσκόνη, τα τρία μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια που εκπέμπουν σε πανεθνική κλίμακα, έβγαλαν ένα δελτίο ειδήσεων, το οποίο όμως μπορούμε να θεωρήσουμε αποτυχία. Είχε μονάχα 500.000 ακροαματικότητα, που δεν συγκρίνεται βεβαίως με τα 4 μέχρι 8 που έχουν τα δελτία ειδήσεων των τριών καναλιών της ΡΑΗ. Υπάρχουν δύο λόγοι για την αποτυχία. Ο πρώτος είναι ότι η μόνη ρύθμιση που υπήρξε ήταν ένα διάταγμα του Υπουργού Μαμί του 1975, που προσδιορίζε ότι οι ιδιωτικοί σταθμοί μπορούν να μεταδίδουν μόνο σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν ζωντανή μετάδοση με όλη την υπόλοιπη Ιταλία. Και αυτό, όπως ξέρουμε, εμποδίζει την δημιουργία ενός δελτίου ειδήσεων. Αυτό είναι το τεχνικό εμπόδιο. Το πολιτικό όμως εμπόδιο ήταν το γεγονός ότι, όπως ξέρουμε, ένα ιδιωτικό κανάλι βασίζεται στην διαφήμιση. Και το πρόβλημα δεν ήταν τόσο ότι το δελτίο διακόπτονταν κάθε 12,5 λεπτά για να μεταδοθούν τα διαφημιστικά σποτ, όσο η επιρροή που είχε και που έχει ο διαφημιζόμενος στην ίδια την είδηση, δηλαδή το φαινόμενο της γκρίζας διαφήμισης. Αυτό ήταν ένα σοβαρό εμπόδιο. Δηλαδή, κατά την άποψή σου, Δημήτρη, οι ΡΑΗ βγήκανε ωφελημένες ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχασαν πόντους απέναντι στην ιδιωτική τηλεόραση. Ναι, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πόσα ιδιωτικά κανάλια λειτουργούν στην Ιταλία? Κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Δεν έχουν μετρηθεί. Υπολογίζονται στα 350, από τα οποία τα 9 είναι πανιταλικά, εκπέμπουν σε όλη την Ιταλία, και τα υπόλοιπα είναι τοπικά. Στον χώρο της ιδιωτικής τηλεόρασης κυριαρχεί ο Μπερλουσκόνη με τρία δικά του κανάλια, αλλά ελέγχει διαμέσου των διαφημίσεων, έχοντας την αποκλειστικότητα των διαφημίσεων, άλλα 4. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Δελιολάνη και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθόλου ευχάριστο, γιατί πρόκειται για μια τρομακτική καταστροφή στο δάσος της Πάρνηθας, που προκαλείται από φωτιά που έχει ξεσπάσει από τη μία το μεσημέρι με εστίες αναζωπήρωσης της προχθεσινής φωτιάς που είχε σβηστεί. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Νίκος Πατέλος, ο οποίος δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας.